Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ελευθερία. Είμαι και εγώ φίλη σου. Να σου πω καλησπέρα. Η όμορφη φίλη μου. Καλησπέρα, Στέλια, τότε. Καλησπέρα σε όλους. Έτσι. Πώς θα την κάνω να χαμογελάσω. Λοιπόν, Sport Life. Με τα αθλητικά μας νέα. Super από League. Ελλάδα και εξωτερικό. Φρέσκα. Super League 2. Για αυτό που λέμε φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν. Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Είχαμε λοιπόν πλήρη αγωνιστική και στους δύο ομίλους. Να δούμε, καταρχάς, να δούμε τα αποτελέσματα πρώτα και θα περάσουμε μετά και στα πλάνα μας. Να δούμε τι έκαναν οι ομάδες σε κάθε όμιλο. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο είχαμε... Θα μιλήσουμε μετά για την Καβάλα. Θα σου πω μετά για την Καβάλα. Λοιπόν, Καβάλα Ξάνθη 0-6. Ναι, βέβαια θα μου πεις και εσύ. Αρμοπός Αρυδέας Πιερικός 3-1. Νίκη Βόλου Αναγέννης Καρδίτσας. Αύριο το παιχνίδι αυτό 3 ώρα. Ολυμπιακός Βόλου Απόλλων Πόντου 3-2. ΠΑΟΚ Βίτα Βέρεια 1-2. Τρίκαλα Ηρακλής 0-0. ΑΕΛ Λάρισα. Πανσεραϊκός 2-0. Και Απόλλων Λάρισας Ολυμπιακός Βίτα 2-2. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο, όπου είχαμε Καραϊσκάκης, Άρτας, Καλαμάτα 0-1, Εργοτέλης, ΑΕΚ, Βίτα 0-0, Αστέρας, Βλαχιώτη, Κηφισιά 0-1, Διαγόρας, Ρόδο, Επισκοπή 1-0, Χανιά, Ρόδος 2-2, Ζάκυνθος, Λεβαδιακός, δεν έγινε το παιχνίδι γιατί η Ζάκυνθος αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Όφι, Ράπετρα, Σιρόδοτος 1-1 και Καλυθέα, Γάλλιο στο αθηναϊκό ντέρμπι 1-0. Να δούμε λίγο τις βαθμολογίες και στους δύο ομίλους, όπου έχουμε την ΑΕΚ και τη Βέρεια είναι επικεφαλής των ομίλων, η ΑΕΚ Β και η Βέρεια είναι επικεφαλής των ομίλων. Λοιπόν, και η Καλυθέα με 3-3, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, με 3-3 είναι η μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς η Καλυθέα σήμερα κέρδισε στο αθηναϊκό τέρπι το Εγάλαιο με 1-0. Λοιπόν, με ένα γκολ που σημειώθηκε... Ναι, βέβαια. Με ένα γκολ που σημειώθηκε 94 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα. Δηλαδή, στο δεύτερο λεπτό. Λοιπόν, με πολύ ωραίο πλασέ από το Γιώργο Δούμτσι. Ήταν αρκετό αυτό το γκολ για την Καλυθέα, παρότι σημειώθηκε πολύ νωρίς για την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Να πάρει ακόμα ένα τρίποντο και να έχει αυτή τη στιγμή το απόλυτο στο δεύτερο όμιλο της Super League 2 με 3-3. Λοιπόν, να δούμε όμως και πώς η Βέρεια, η επικεφαλής του άλλου ομίλου, πέτυχε την τρίτη νίκη της και μάλιστα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια πολύ δυνατή ομάδα που όμως δεν έχει ξεκινήσει καλά το φετινό πρωτάθλημα. Με τον Πανίδιο ΠΑΟΚ επίσης πολύ νωρίς στο δεύτερο λεπτό προηγήθηκε στο παιχνίδι, αλλά σύντομα η Βέρεια μετά από 20 λεπτά συγκεκριμένα και μάλιστα σε διάστημα 2 λεπτών πέτυχε τα 2 της γκολ. Λοιπόν, στο 23 συγκεκριμένα με ένα πολύ ωραίο και δύσκολο πλασέ, τη λεγόμενη λόμπα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ισοφάρισε σε 1-1 και 2 λεπτά αργότερα με πέναλτι, ο Πασάς, εδώ είναι το 1-1 από τον Γιακουμάκη και 2 λεπτά αργότερα ο σκόρερ κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Πασάς και πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Βέρεια, η οποία, επαναλαμβάνουμε, είναι στην κορυφή του ομίλου της με 10 βαθμούς μετά από 4 αγώνες. Ακολουθούν η Ξάνθη και ο Ολυμπιακός Β' με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες. Άρα όμως μαζί είναι στη βαθμολογία. Οι δύο ομάδες. Ναι, οι δύο ομάδες. Ναι, τους πρωτοπόρους. Ναι. Εδώ είναι το πέναλτι που κέρδισε ο Γιακουμάκης, το οποίο εκτέλεσε με επιτυχία ο Πασάς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω για την Καβάλα είναι ότι καταρχάς... Εγώ θα σου πω ότι είναι μπράβο στην Καβάλα. Όλο αυτό που γίνεται. Είναι λίγο άδικο. Ναι, όχι λίγο, είναι πολύ άδικο. Okay. Είναι πολύ άδικο, αλλά... Συμφωνούμε. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Η Καβάλα, επειδή δεν έχει το δικαίωμα να εμφανίσει, να κατέβει με ποδοσφαιριστές κανονικούς, γιατί έχει λήξει η περίοδος των μεταγραφών και θα πρέπει ούτε μέρας τέχνης μπορεί να κατέβει, γιατί είναι επαγγελματική η κατηγορία. Τι κάνει λοιπόν, έχει μαζέψει αθλητές από άλλα σπορ,
Έχει μαζέψει μπασκετμπολίστες, έχει μαζέψει κολυμβητές, έχει μαζέψει τζουτόγκα, έχει μαζέψει πυγμάχους. Λοιπόν, και έτσι συγκροτεί μια ομάδα που μόνο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα. Υπάρχει συνθήκης, ωραίο θα ήταν, λοιπόν, αλλά εντάξει. Και τέλος πάντων, ο Πιερικός, σε εισαγωγικά το λέμε, ή κάποιοι μπορούν να το βάλουν και εκτός εισαγωγικών, εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση την Κυριακή και κέρδισε με 7-0. Η Ξάνθη σήμερα κέρδισε με 6-0. Δεν λέμε καμία ομάδα να χαριστεί σε κανένα αντίπαλο, αλλά είναι εμφανές ότι η άλλη ομάδα είναι πάρα πολύ αδύναμη. Λοιπόν, εάν ο στόχος είναι να βάλουμε όσο περισσότερα γκολ μπορούμε για να ρίξουμε το ηθικό της άλλης ομάδας ή για να πανηγυρίσουμε μια τέτοια νίκη, νομίζω ότι είναι και στα όρια της αντισυναδελφικότητας. Λοιπόν, προκαλεί. Εντάξει, συνεχίζουμε. Πάμε Champions League. Στο μεγάλο Champions. Φύγαμε από τη Super League 2. Είχαμε λοιπόν, μπόλικα. Ναι, και πάμε στο μεγάλο Champions League, όπου... Σε ακούω πάλι με προσοχή. Θέλω να με βάλεις και πάλι μέσα στο γήπεδο. Να σε βάλω πάλι μέσα στο κλίμα. Ναι, λοιπόν, νιώθω σαν αμική όταν τα καταρχάς, είχαμε τη Βαρσελόνα, η οποία δεν τα κατάφερε ούτε τώρα. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Τσάβη, δεν μπόρεσε να κερδίσει την Μπενφίκα, έμεινε στο 0. Ο Βλαχοδήμος έπαιξε όλο αυτό, ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας της Μπενφίκα, όπου είχε πολλές σωτήρες επεμβάσεις. Ένα δοκάρι είχε ο Ντεμίρ στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως στο τέλος η Μπαρτσελόνα πήγε να πάει στα χειρότερα. Γιατί θα δούμε σε λίγο πώς γίνεται να χαθεί ένα γκολ το οποίο δεν χάνεται. Δηλαδή η ελευθερία να ήταν εκεί, πραγματικά δέστο. Δύο αγγλικές ομάδες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, όπου ξεχώρισε και το 4-0 με την Παρή, συνάντηση του Γκουαρδιόλα με τον άλλοτε παίκτη του στην Μπαρσελόνα, το Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, με την Παρή στις 10 η ώρα, Λίβερπουλ Πόρτο στις 10, Ατλέτικο Μίλαν ένα μάτς χωρίς αύριο και για τις δύο ομάδες την ίδια ώρα και το Sporting Dortmund, μία από τις δύο χωράει η δεύτερη θέση του ομίλου τους, να δούμε ποια θα είναι η νικήτρια. Λοιπόν, να φύγουμε και από το Champions League, να πάμε επιτροχάδι στο Hardball, γιατί είχαμε ένα όχι ευχάριστο γεγονός. Λοιπόν, ευτυχώς δεν σημειώθηκαν χειρότερες καταστάσεις εκεί. Η ΑΕΚ αγωνίστηκε χθες εκτός έδρας στη Λισαβόνα με τη Sporting για το European League. Έχασε, δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Το λέω τυπικά. Έχασε με 31-30 και μάλιστα τελευταία επίθεση του αγώνα σημάδεψε το δοκάρι ο Μιλωνάς, έτσι δεν μπόρεσε να πάρει ένα βαθμό. Όμως μετά το τέλος του αγώνα είχαμε επίθεση από 100 οπαδούς της Sporting. Σε 10 φίλους της ΑΕΚ που ήταν στην εξέδρα τους βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, με διάφορα αντικείμενα, μεταξύ άλλων και σιδερολοστούς και πέτρες και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, ήταν κλειστές οι πόρτες, δεν μπορούσαν να φύγουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Τρεις από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Νεότερη ενημέρωση ότι πήραν εξιτήριο, είναι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ναι, οι άλλοι είναι εντάξει. Ναι, οι άλλοι είναι εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά στην υγεία τους. Και αυτοί που βγήκαν από το νοσοκομείο είναι καλά. Μιλάμε για επιφανειακά τραύματα, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Ψυχολογικά να λοιπόν, αλλά ναι, δεν ήταν καθόλου καλό αυτό που έγινε από τους Πορτογάλους. Η ΑΕΚ έχει καταγγείλει το γεγονός και έχει υποβάλει και μηνύσεις κατά γνώστων, αλλά... το θέμα είναι να μην συμβαίνουν καθόλου αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, να περάσουμε, να δούμε πώς. Μπορούμε... Μπορεί μια γυναίκα να μπράβο. Αυτό, αυτό θέλω να ακούσω τόση ώρα. Προσπαθώ να, να συγκεντρωθείς. Ολοκληρώσω για να έχω το... για να ακούσεις και να δεις κιόλας έτσι ωραίες φωτογραφίες. Όντως, έχουμε ένα άγχος για το πώς θα κρατήσουμε καλή γραμμό το σώμα μας και έχουμε πει κατά καιρούς αυτό που ισχύει γενικότερα είναι το σωστό πρόγραμμα προπόνησης. Άρα, πρώτα παίρνουμε οδηγίες από έναν ειδικό.
Εδώ σε θέλω, εδώ θα κοιτάσω. Όχι τι φωτογραφίε. Δεν κοιτάζω τι φωτογραφίε. Κοιτάζω τι φωτογραφίε να εμπνέομαι. Δεν γίνεται να. Δηλαδή να μπορώ να συνδυάσω αυτά που ακούω με αυτά που βλέπω. Έτσι. Οπότε θα πάρουμε σωστή καθοδήγηση από έναν προπονητή για να βγάλουμε σωστό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να γυμνάζουμε όλε τι μυϊκέ ομάδε και όχι να εστιάζουμε σε κάποια σημεία. Δηλαδή, όπω πολλέ γυναίκε λένε, πιο πολύ θέλω πόδια ή πιο πολύ θέλω γλουτιαίου και όλα αυτά. Θέλουμε όλο το σώμα. Έτσι θα είναι καλλίγραμμο μετά. Οπότε θέλουμε προπόνηση και μυϊκής ενδυνάμωσης αλλά και καρδιοαναπνευστική προπόνηση. Ίσα-ίσα έχουμε πει ότι και η καρδιοαναπνευστική προπόνηση, συγγνώμη, βοηθάει στο να κάνουμε καύσεις, άρα να χάσουμε και λίπος κάποια στιγμή, ειδικά σε συνδυασμό με σωστή διατροφή. Άρα θα χάσουμε το λιπάκι από αυτά τα δύσκολα σημεία που δυστυχώς έχουμε, έτσι λίγο. Σωστά. Τα love hands. Ναι. Έτσι, για να πιάνουν κάποιοι. Για να πιάνουν. Ναι, αλλά εντάξει, εμείς δεν τα θέλουμε συνήθως αυτά, οπότε θέλουμε προπόνηση και καρδιοαναπνευστική και μυϊκής ενδυνάμωσης. Και ίσα-ίσα θέλουμε ενδυνάμωση. Μην νομίζουμε ότι με τα βάρη θα φουσκώσουμε ή θα χαλάσει το σώμα. Ίσα-ίσα τα σημεία που είναι λίγο πιο δύσκολα θα φαίνονται και πιο γυμνασμένα. Είναι διαφορετικό ένα σώμα να φαίνεται γυμνασμένο και ένα να φαίνεται χαλαρό. Φαντάζομαι το καταλαβαίνεις. Και ας έχει και παραπάνω λίπος. Ας είναι λίγο. Έχει σημασία να είναι γυμνασμένο το σημείο αυτό. Και καμιά φορά πρέπει λίγο να αγγίξεις κάτι, δηλαδή για να μπορείς να καταλάβεις. Είναι γυμνασμένο. Γιατί με το μάτι δεν είναι εύκολο πάντα, γι' αυτό το λέω. Νομίζω καταλαβαίνουν όσοι θέλουν να καταλάβουν. Σαφώς, αλλά και πάλι. Αλλά δεν είναι όλοι. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν αφορά όλους. Δεν με αφήνετε τελειώσει, γιατί ξέρεις ότι θα πω κάτι που δεν σε αρέσει. Σταματάω. Λοιπόν, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει όμως να νιώθει καλά η γυναίκα με το σώμα της. Οπότε πιο πολύ απ' όλα θα λέγαμε ότι έχει να κάνει να φτιάξει την ψυχολογία της, την αυτοπεποίθησή της και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όταν τα φτιάξει αυτά, όταν φτιάξει δηλαδή το πιστεύω στον εαυτό της, τότε θα φτιάξει και το σώμα. Γεγονός. Γυναίκα χωρίς ψυχολογία, ναι, δεν είναι και εύκολο. Από εσάς εξαρτάται αυτό. Ωραία. Να την φτιάχνετε λίγο την ψυχολογία στις γυναίκες. Πείτε και κανέναν καλό λόγο που και πού. Να απαντήσω. Έτσι. Θα περάσουμε λίγο στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι μια απορία που έχει μια τηλεθεάτριά μας. Αν τελικά πρέπει να τρώμε κάθε τρεις ώρες. Τελικά πρέπει να τρώμε κάθε τρεις ώρες. Είναι. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι πρέπει να τρώμε κάθε τρεις ώρες, αλλά υπάρχουν και άλλες μελέτες οι οποίες λένε ότι και να κάνεις μεγαλύτερα διαστήματα, μεγαλύτερα κενά δηλαδή φαγητού, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα σου πω για μένα ότι έχω καθιερώσει το κάθε τρεις, ξέρεις γιατί. Γιατί πεινάω κάθε τρεις ώρες, μην σου πω και δύο. Θέλω να δίνω κάτι στο σώμα μου, στον οργανισμό μου, ώστε να μπορεί να καίει, να μεταβολίζει και να μην με παραπονιέται μετά και μου δημιουργεί άλλα προβλήματα. Και κάνει κάτι στον οργανισμό μου που δεν το θέλω. Οπότε επιλέγουμε ίσα-ίσα. Γιατί το επιλέγουν το κάθε τρεις ώρες, ξέρεις γιατί. Γιατί αν καθίσεις και φας ένα γεύμα, δεν μπορείς να πάρεις όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά μέσα σε ένα γεύμα. Και δυσάρεστο θα είναι γιατί θα φάμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα αυτά μέσα σε ένα γεύμα. Οπότε καλό είναι να σπάμε τα γεύματα. Γι' αυτό ουσιαστικά έχει ξεκινήσει αυτός ο μύθος, αν μπορούμε να το πούμε ότι είναι. Δηλαδή κάθε τρεις ώρες. Ναι, και να δουλεύει και ο μεταβολισμός καλύτερα. Και να. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν αυτό βέβαια έχει αποτέλεσμα σε όλους. Δηλαδή, αν αυτό το πρόγραμμα αφορά όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου. Έχουμε πει ότι κάθε άτομο, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι σίγουρα όλα γίνονται με την καθοδήγηση αλλά των ειδικών. Αλλά είναι ένας κανόνας γενικός. Ναι, γι' αυτό θέλουμε να παίρνουμε την σωστή καθοδήγηση από τους ειδικούς. Είναι ξεχωριστά, εξειδικευμένα προγράμματα που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας. Σίγουρα, εν τέλει, μετράει πόσες θερμίδες θα πάρουμε μέσα στη μέρα μας. Γιατί όλα αυτά σίγουρα τα συζητάμε για το αν θα έχουμε απώλεια βάρους ή αν θα κρατήσουμε σταθερό το βάρος μας ή αν τελικά θα πάρουμε. Η συνολική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όταν κλείσει η μέρα, πόσες τελικά θερμίδες έχουμε πάρει. Μιλάω και πάλι, αν θέλουμε να χάσουμε βάρος. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και πρέπει, φαντάζομαι, για να προλαβαίνουμε και τα γεύματα, δηλαδή το ανά τρεις ώρες, αν σημαίνει πέντε γεύματα ας πούμε, την ημέρα αυτό. Για κάποιον που εργάζεται είναι λίγο δύσκολο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο γιατί καταλαβαίνεις πρέπει να ξεκινάει στις 8-9 ώρα το πρωί για. Με το πρώτο και μετά, ξέρω εγώ, 12, 3, 6, 9, δηλαδή κάθε. Ισχύει, όποιος ναι, το. Είναι λίγο δύσκολο. Όποιος αποφασίσει να το κάνει αυτό, θέλει, είπαμε ότι είναι όλα θέμα θέλησης και προγράμματος. Οπότε όποιος το κάνει. Όχι ότι αν πάει στα 4 θα είναι πρόβλημα. Όχι, εντάξει, γι' αυτό βάζω συνέχεια εδώ φωτογραφίες με το ρολόι. Δεν χρειάζονται υπερβολές σε όλα τα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε συνέχεια. Δεν θέλουμε υπερβολές, θέλουμε να κάνουμε, να απολαμβάνουμε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε. Άρα να αποφασίσουμε να κάθε 3 ώρες να μας είναι ευχάριστο, να βγαίνει ευχάριστο. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι περάσαμε ευχάριστα σήμερα.
Εγώ πέρασα γιατί σου είπα ένιωσα ότι πήγα στο γήπεδο. Μπήκα μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Θα έλεγε λοιπόν, τόσο ωραία. Φτάσαμε στο τέρμα του σημερινού αγώνα. Αυτό θα σου έλεγα. Τελικά σφυρίζουμε. Πολύ γρήγορα. Ναι, πρέπει να σφυρίξουμε τη λήξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Και έχουμε αγώνα αύριο και πάλι στις 6:30. Πάλι στη Σέντρα αύριο. Θα περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.